αυτό που είναι σεξι και αυτό που βγάζει μια γυναίκα και την κάνει σεξι και άρα επιθυμητή σε έναν άντρα, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη μόδα, ούτε όχι, με το μακιγιάζ. Όχι, καμία. Ή ναι. Είσαι ή δεν είσαι σεξι, ναι. Από μόνη σου. Τελείωσε. Αυτό δεν είναι επίκτητο. Δεν είναι επίκτητο. Νομίζω το να εκπέμπεις μια σεξουαλικότητα είναι τελείως δικό σου. Αυτό εσείς το έχετε παραδεχτεί ότι έτσι ήταν όταν ήσασταν νεότεροι? Πιθανόν και τώρα, δεν όχι, ξέρω. Όχι, νομίζω ναι, ότι ήμουν ένα κορίτσι που... που άρεσα, στάσου τώρα. Mm. Που λέγανε οι φίλοι μου. Τι είναι το στάσου τώρα? Το στάσου τώρα, τώρα. Τώρα. Τι είναι αυτό, λέτε, που σας έκανε σεξι? Δεν ξέρω. Δεν είναι για επεξεργασία να κάνω τη σεξι. Mm. Γιατί άμα κάνεις τη σεξι, γίνεις σακλή. Αν δεν κάνεις τη σεξι και εκπέμπεις ένα κάτι σεξουαλικό που βγαίνει από μέσα σου, αυτό είναι σεξι. Ήσασταν εσείς θετικοί στο φλερτ, θετικοί... Αν μου άρεσε κάτι, ήμουν πάρα πολύ θετική. Κάνατε εσείς ποτέ το πρώτο βήμα? Ήταν εποχή που το σήκωνε αυτό? Και να μην το σήκωνε η εποχή, το σήκωνε εγώ. Δηλαδή, άμα μου άρεσε κάτι, το κοίταγα. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις σας οι γνωστές είναι μόνο δύο, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν θα κάνω κατάλογο. Ναι. Ναι. Έναν που τον παντρευτήκατε και έναν με τον οποίο είστε πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεύτερο γάμο γιατί δεν κάνατε? Κοίταξε να σου πω, δεύτερο γάμο... Έχω την εντύπωση, δηλαδή τώρα που περνάνε τα χρόνια και κάνω απολογισμό το τι έκανα και το τι δεν έκανα, νομίζω ότι δεν το ήθελα. Τελικά, δεν το ήθελα. Ούτε να κάνω δεύτερο γάμο, ούτε να κάνω οικογένεια, ούτε να ζήσω με έναν άνθρωπο όλα μου τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι κάποιος τελικά στη ζωή του, όταν περνάνε τα χρόνια και είναι σε θέση να κάνει απολογισμό, τελικά ανακαλύπτεις ότι ό,τι δεν σου συνέβη είναι γιατί δεν το ήθελες πολύ. Βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που το ήθελε πολύ ένας άνθρωπος του γινότανε. Ναι. Αλλά αν δεν το θέλεις, δεν γίνεται. Το κάνεις κρύα. Το ναι. Κάνεις ψυχρά και δεν γίνεται. Πόσο χρόνο ήσασταν να το παντρευτήκατε πρώτη φορά? Άλλο 20. Α, πολύ μικρό. 20. Γιατί? 20 και 21 χώρισα. Γιατί ερωτεύτηκα το Μίμη, τον αγάπησα, αυτό θέλαμε να παντρευτούμε. Παντρευτήκαμε μετά. Τι? Εντάξει, είναι. Χωρίσαμε. Δεν σας πήγαινε ο γάμος ή κάτι έγινε? Όχι, δεν μου. Ήμασταν παιδιά και οι δύο. Μετά τη δεύτερη φορά στη μεγάλη σας σχέση, που επίσης πάλι με ποδοσφαιριστή, αυτό με τους ποδοσφαιριστές τι ήτανε? Ναι. Και σας έχει μείνει τώρα αυτό? Ναι, κοίταξε, μα είναι φίλος μου πολύ τώρα, αγαπάω αυτόν, την οικογένειά του, σου λατρεύω τα παιδιά του. Με τον Βασίλη κάθισα 12 χρόνια. Ευτυχισμένα χρόνια, γιατί πέρασα πολύ ωραία μαζί του, πάρα πολύ ωραία. Και μετά κατέληξε γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. Ήσασταν, πηγαίνατε στα γήπεδα, βλέπατε, ξέρατε. Στην πού αρχή πήγαινε στα γήπεδα. Στην αρχή πήγαινε στα γήπεδα, μετά το σταμάτησε. Δηλαδή αυτή η σύμπτωση πώς έγινε? Με τραβάνε οι ποδοσφαιριστές. Την τονίζετε την ηλικία σας πολύ, ε? Μιλάτε γι' αυτό, λέτε εγώ είμαι μεγάλη, εγώ ξέρω εγώ. Μα είμαι μεγάλη και το ξέρει ο κόσμος, ξέρει πότε βγήκα, δεν είναι κρυφά αυτά τα πράγματα. Πότε αποδεχτήκατε ότι μεγαλώνετε ή σας έπιασε κάποια στιγμή? Από πολύ νωρίς. Δηλαδή? Καλέ, από πολύ νωρίς. Εγώ ήμουν 50 χρονών, όχι, ήμουν 33, μου φαίνεται. Και μου λέει και το Λιανίδη, θα κάνουμε αυτή την τελευταία ταινία που ο Μάγκας και το τρίκυκλο. Μου λέω, ο Γιάννης, σε παρακαλώ, δεν θα φορέσω μπικίνι, δεν μπορώ, έχει χαλάσει το κορμί μου, είμαι αηδία. Αυτό, έχω μεγαλώσει. Και μου λέει, Γιάννης, εδώ. Και μου έβαλε 4 μπικίνι, ναι, για να βέβαια. Με εκδικηθεί. Α, ναι. Ναι, ναι, 4 μπικίνι, έκανα χορευτικό με 4 μπικίνι. Αλλά από νωρίς το έχω αυτό, το ότι μεγάλωσα, το ότι μεγαλώνω, το ότι ήταν και διαφορετικές ηλικίες. Ναι, βέβαια. Ήταν διαφορετικές ηλικίες. Τώρα στα 40 δηλαδή, ξεκινάς να είσαι σεξίμπολο. Στα 40 είναι μια γυναίκα επιθυμητή, νόστιμη και τη βλέπεις και τρελαίνεσαι. Ναι. Αν και εγώ στα 40 ήμουν πολύ όμορφη.
πάρα πολύ όμορφη. Η συνέχεια της ιστορίας της Μάρθας Καραγιάννη σε λίγο στο Joy.